μυρίζει κάτι άλλο. Μιλφέι, ναι, παιδιά, χαμός θα γίνει. Έρχομαι και συναντιόμαστε, Δημήτρη μου, για την πρώτη συνάντηση της σεζόν. Καλή σεζόν, μου καλή αρχή. Πάρα πολύ. Και εμένα, και σε ευχαριστώ και ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε συνταγούλες εύκολες. Θα τις κάνουμε μαζί. Εννοείται. Mm? Και νόστιμες. Ξεκινάω με το αγαπημένο σου γλυκό. Αυτό ειλικρινά το περίμενα τόσο πολύ. Θέλεις να με γλυκάνεις, να με παλαβώσεις εσύ σήμερα. Να είναι μια γλυκιά σεζόν. Θα είναι μια γλυκιά σεζόν και μια στρωτή και γήινη. Λοιπόν, είναι ένα γλυκό που ενώ φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Πάρα πολύ εύκολο με απλά βήματα. Όπως λέω, αν τα έχετε ζυγίσει, τα έχετε ετοιμάσει, τα έχετε μετασκεύει με τα εργαλεία που χρειάζεστε, το μιλφέγγι είναι κάτι που γίνεται μπαμ. Πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε πάντα με τη σφολιάτα μας. Ωραία. Την ανοίγουμε σε ένα ταψί και για να δώσουμε το κάτι παραπάνω στη σφολιάτα. Έτοιμη σφολιάτα, Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι. Θα σας δείξω κάποια άλλη φορά. Θα χρειαστώ περίπου 3 τέταρτα από τον τηλεοπτικό χρόνο για να φτιάξουμε σφολιάτα. Έτοιμη, έτοιμη, έτοιμη λοιπόν, έτοιμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, με ένα πιρούνι κάνουμε τρύπες για να μην μας φουσκώσει πολύ. Και από πάνω αχνίζουμε με ζάχαρη άχνη. Όχι αρκετή, όχι λίγη. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στον αέρα στους 170-180 βαθμούς. Η άχνη θα μας δώσει ένα καραμέλωμα πάνω από τη σφολιάτα, το οποίο θα είναι και γευστικό, αλλά θα μπορούμε να κρατήσουμε και μία-δύο μέρες το μιλφέικ στο ψυγείο, χωρίς να νοτίσει. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, βάλαμε τη σφολιάτα, 25 λεπτά, 170-180. Είναι έτοιμη. Και τώρα πάμε να κάνουμε την πατισερή. Η πατισερή είναι μία κρέμα πασπαρτού. Είναι η βασική κρέμα ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιούσαν πρώτα απ' όλους οι Γάλλοι, η οποία μπαίνει σε μιλφέικ, σε τάρτες, σε προφιτερόλ, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ωραία. Και θέλω να βάλετε λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει, γιατί αντί για το μιλφέικ, ναι, τη σφολιάτα την κόβουμε σε μικρά. Κοίτα εδώ κάτι μικρά μιλφέικ που σας έκανα. Το πόσο μου άρεσε που τα καπέλωσες το ένα πάνω στο άλλο και έκανες και ένα ωραίο γλυκάκι το οποίο δεν περίμενες. Δηλαδή μου, ναι, περισσεύει εμένα, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λίγη σφολιάτα. Δεν χρειάζεται καν να το καπακώσεις. Τι κάνεις? Τίποτε. Μία ροζέτα πατισερή εδώ πέρα και βάζεις από πάνω ένα φρουτάκι. Έγινε ένα ταρτάκι σφολιάτας. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Αυτό. Ό,τι έχουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε την κρέμα μας εντάχει, να δείτε πόσο εύκολη είναι και η κρέμα μας, γιατί είναι εξαιρετικά εύκολη. Κρέμα πατισερή. Να μας πεις τα βήματα για να μην την πατήσουμε. Εννοείται. Και η πατισερή πάρει άλλο. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, βάζουμε στο μάτι το γάλα, τη ζάχαρη και βανίλια. Τη βανίλια. Ναι. Και μέσα ξύσμα εσπεριδοειδών, λεμόνι, πορτοκάλι, μανταρίνι, ό,τι σας αρέσει. Ανακατεύουμε, θέλουμε να είναι λίγο πριν πάρει βράση. Όπου μυρίζει πολύ σπίτι, μανούλα. Έτσι ακριβώς. Και παιδικά χρόνια. Και αυτή η κρέμα μπορεί να καταναλωθεί και μόνη της, με λίγη κανέλα. Και τώρα λοιπόν θα ανακατέψουμε το άμυλο, το corn flour με τα αυγά. Θα μου το ρίξεις ή θα στο ρίξω? Όχι, εγώ. Τώρα θα το ανακατέψουμε να σπάσει λίγο, εδώ. Μπορείς να το κάνεις, ναι. Τέλεια. Και στο τέλος πάντα βάζουμε κάτι που έχει λιπαρή ουσία παραπάνω για να μας δώσει γεύση. Αυτό μπορεί να είναι βούτυρο, μπορεί να είναι λίγη σοκολάτα. Ανά ένα κιλό πατισερή, αν θέλετε να αρωματίσετε ή να δώσετε γεύση, μπορεί να θέλετε να το κάνετε σοκολάτα. Mm-hmm. Θέλετε να το κάνετε σοκολάτα? Σε ένα κιλό γάλα θα βάλετε 150 γραμμάρια σοκολάτα όταν θα βράσει η πατισερή και θα είναι έτοιμη. Μπορείτε να βάλετε 200 γραμμάρια πραλίνα. 200 γραμμάρια πραλίνα, ανακατεύεται, είναι έτοιμο. Ιωάννα, το έχεις κάνει τέλεια, μπορώ να σου πω. Θα μάθω με σένα να κάνω γλυκάκια φέτος. Και θα το κάνεις πραγματικά όπως ακριβώς θα το έκανα. Κοίτα τώρα τι κάνουμε. Mm-hmm. Και πώς θα τελειώσει η πατισερή πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείς να μου ρίξεις λίγο από το γάλα εδώ. Ενώ ανακατεύω, ρίξε μάλλον λίγο. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε πάλι στο μάτι. Και τώρα ρίχνουμε το γάλα με το άμυλο, με το corn flour που λέμε, μέσα στο γάλα. Και ανακατεύεις. Ναι, μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, ίσως λεπτό, ίσως δευτερόλεπτα, η πατισερή θα σφίξει. Τώρα θα το δείτε εδώ πέρα ο Νέαρ. Έχουμε πάντα τη λιπαρή ύλη. Όσο ανακατεύω λοιπόν να σας πω ότι όπως τελειώσαμε πέρσι τη σεζόν, με ένα πολύ μεγάλο δώρο από μένα για εσάς, που σας αγαπώ πάρα πολύ, έτσι ξεκινάμε φέτος για καλή χρονιά. Μία κουζινομηχανή που θα λατρέψετε και θα κάνετε ό,τι γλυκά σας δίνω. Οπότε σήμερα θα κληρώσουμε μία κουζινομηχανή. Δωράρα είναι. Δωράρα. Μην το λες έτσι απλά. Για καλή σεζόν. Είναι τρομερή. Στη σελίδα του Love It εννοείται. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Και έχω σκοπό στη σελίδα μου στο Instagram, Δημήτριος Μακρινιώτης,
Όλη τη σεζόν να σας δώσω όσο περισσότερες κουζινομηχανές μπορώ για να κάνετε όλοι τις συνταγές μου. Οπότε ακολουθείτε Δημήτριος Μακρινιώτης και λάβετε εννοείται. Να. Την Ιωάννα δεν σας λέω, την ακολουθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, η πατησερή μας όπως βλέπετε έχει σφίξει. Τι κάνουμε? Κατεβάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα το βούτυρο, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, ανακατεύουμε. Κοίτα, εδώ κάναμε ένα μιλφέικ, δεν έχουμε λερώσει τίποτα. Πίστευτε. Είπαμε και όλα τα νέα της χρονιάς. Και κλείνουμε με μεμβράνη που εφάπτεται. Ναι. Κλείνουμε με μεμβράνη που εφάπτεται μέχρι να κρυώσει. Και αφού μετά κρυώσει, βάζουμε σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και απλά στείνουμε ένα μιλφέικ. Βάζεις πρώτα μία εδώ. Νοικοκυρούλες μου, για να λάτε. Άκουσε να σου πω τώρα, Δημήτρη, δεν θα μας πάει εδώ πέρα παχύνης. Καλώς τα παιδιά. Μία εδώ. Παιδιά, χίλιες τρώσεις. Ω Θεέ μου, μυρωδιές. Χίλια φύλλα. Χίλια φύλλα, ναι. Και χίλια φιλιά έχω ζητήσει εγώ, αλλά δεν είναι ακόμα. Έλα, τώρα θα στα δώσω. Κοίτα εδώ. Δεν φορώ και το φόρμα με τα φιλιά. Είναι όνειρο. Άρα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Δεν μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα. Μπιμπελό, μπιμπελό. Δεν έχετε την εντύπωση ότι είναι πιο δύσκολο ένα μιλφέικ όταν το αγοράζετε? Βέβαια. Όχι. Φέτος θα καταρρύψουμε όλους τους μύθους. Όλους. Λοιπόν, και θα μας δίνετε και λίγο παραπάνω χρόνο, φίλες και φίλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν, καλή αρχή σε όλους. Καλή μας αρχή.